Το ενδιαφέρον σημείο είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης επιστρέφει στην Αθήνα την Τετάρτη από τον Ταβός, έχοντας κλείσει κάποια σημαντικά ραντεβού εκεί για τις επενδύσεις, γιατί η οικονομία είναι το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση και εκεί είναι που θα κρυθεί και αν θέλεις, και το εκλογικό αποτέλεσμα στο τέλος, διότι θυμίζω ότι πάντα η οικονομία παίζει ρόλο. Και αμέσως μετά ο χρόνος θα μετρήσει αντίστροφα για τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού σχέση με τον ανασχηματισμό. Νομίζω ότι ο ανασχηματισμός, αν και ακόμα δεν έχει κλειδώσει, είναι στο τραπέζι. Πληροφορήθηκα ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε ραντεβού με 3-4 υπουργούς την τελευταία εβδομάδα, τους οποίους και βολιδοσκόπησε χωρίς να τους ανοίξει τα χαρτιά τους. Παραγωγικών υπουργείων πληροφορούμε. Με τους οποίους έκανε μια θεωρητική, βάζω ένα ερωτηματικό εδώ, συζήτηση περί αλλαγών στην κυβέρνηση. Δεν τους αποκάλυψε τα χαρτιά του, αν πρόκειται να κάνει αλλαγές ή όχι. Τους βολιδοσκόπησε, ζήτησε τη γνώμη τους. Φαίνεται ότι το θέμα του ανασχηματισμού είναι στο τραπέζι. Και αντιλαμβάνεστε ότι αν πάμε σε ένα δομικό ανασχηματισμό, ένας από τους λόγους που θα γίνουν πέραν των αλλαγών είναι γιατί ο κ. Μητσοτάκης θέλει να κάψει και στην πράξη το σενάριο των εκλογών. Ναι, γιατί είναι αυτό που έλεγε στην άλλη φορά. Ότι αν πάμε δομικός, σε ανασχηματισμό. Δεν πάει σε εκλογές. Δεν πάει σε δύο μήνες, θα είναι. Δεν έχουν πρώτα δύο άνθρωποι να τα παραλάβουν. Ακριβώς. Ναι, σωστά. Θα τους κάψεις. Εάν λοιπόν τις επόμενες ημέρες, μια-δύο εβδομάδες, δούμε ανασχηματισμό, ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά θα έχει καταστήσει σαφές και στην πράξη ότι δεν πάει σε εκλογές. Λοιπόν, παιδιά. Ισχύει και το αντίστοιχο βεβαίως. Ισχύει και το αντίστοιχο. Ναι, αν δεν δεις ανασχηματισμό. Ναι, ναι, τότε... Πάμε σε εκλογές. Με δύο ημερομηνίες κλείσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν τις είπα εγώ τις δύο. Όχι, ναι, ναι, όχι δεν τις είπες εσύ. Λέμε τι συζητιέται. Μαθαίνω πάντως, αν μου το επιτρέπετε, ότι υπάρχει ανάμεσα στους πόντους, προφανώς δεν είναι μόνο αυτός, ένας κορυφαίος υπουργός σε υπουργείο πρώτης γραμμής, ο οποίος φέρεται να θέλει και να πιέζει να φύγει, να μετακομίσει για ένα πιο ήπιο υπουργείο που δεν θα τον θα του προκαλεί τόσο μεγάλη φθορά. Και το επιχείρημα του είναι ότι έχω κουραστεί. Έχω σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος στους ώμους μου και είμαι συνέχεια στη σέντρα. Ο κουρασμένος, τον φίλο σου υπουργό, ναι, ο κουρασμένος δεν πάει σε άλλο υπουργείο. Έλα. Πάει σπίτι του. Με παιδί μου τώρα, ναι, αλλά έχει υποφέρει. Ναι, έχει υποφέρει, ναι, Γιάννη. Είναι πολύ, πολύ καιρό και κάποιους μήνες. Δεν λέω άλλο, τώρα θα μας πούμε, αν θέλετε το όνομα. Γιατί αν είναι κάποιους μήνες, εντάξει, κάποιους μήνες είναι. Έχουν αρχίσει και τα πιο ευγενικά, κύριε πρόεδρε, αν θα θέλατε. Ναι, πες μου, μην το ξαναπεί όμως αυτό, γιατί συνήθως ο κουρασμένος πάει σπίτι του. Είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, μην του πει με κουρασμένο σε αυτό το υπουργείο, πήγαινε αλλού. Θα το στείλει σπίτι του, Μητσοτάκης. Οπότε πες το, αν είναι φίλος. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ζητήσεις από τον πρωθυπουργό. Σωστό, αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή της κόπωσης. Κουράστηκα. Και να ξαναπώ, τώρα μένα και λίγους μήνες σε αυτό το υπουργείο, δεν ξέρω άκη για ποιον λες. Θέλω να πάρω μια ανάσα. Ξέρεις η ανάσα ποια είναι. Πήγαινε στη Βουλή να πάρεις τις ανάσες σου. Στη Βουλή.